Μια διάρρηξη είχαμε σε κοσματοπολία της Θεσσαλονίκης, σχεδόν κινηματογραφική, γιατί άγνωστοι πήραν μαζί τους το χρηματοκιβώτιο και σε χρόνο ρεκόρ, μάλιστα, όπως θα μας πει τώρα η Αναστασία Αργυριάδου. 3 λεπτά συνολικά, Πόπη. Ήταν 3:10 τα ξημερώματα. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο μπήκε στο πεζόδρομο στην οδό Κλεισούρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λίγο πάνω από την Εγνατία. Σταμάτησαν στον αριθμό 4. Κατέβηκαν από αυτό 5 μεγαλόσωμοι άνδρες με full face κουκούλες. Οι 4 με λωστούς στα χέρια και βαριοπούλες κατέστρεψαν το στόρι, έσπασαν την τζαμαρία και μπήκαν μέσα στο κατάστημα. Αφού περιεργάστηκαν λίγο το χώρο, πίσω από το γραφείο υπήρχε το χρηματοκιβώτιο. Προσπάθησαν να το σηκώσουν, δεν το κατάφεραν και το έσυραν προς τα έξω. Όση ώρα δρούσαν, ο συναγερμός χτυπούσε. Αυτοί ανενόχλητοι συνέχιζαν, γιατί έπεσε γραμμή, όπως βλέπετε και στα πλάνα. Χτυπούσε ο συναγερμός. Κατάφεραν όμως να βγάλουν το χρηματοκιβώτιο έξω, να το σύρουν και να το πάρουν και να εξαφανιστούν. Και όλα αυτά σε λιγότερο από 3 λεπτά. Να ευχαριστήσουμε και την Αναστασία.